Η Ιεράμονη Καρδιώτισσα ή Κερά, όπως επικράτησε να ονομάζεται, βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του όρους Δίκτη, στα σύνορα Λασιθίου και Ηρακλείου, στην είσοδο του οροπεδίου και σε περιοχή κατάφυτη από δέντρα και πολλά νερά. Το χωριό δίπλα της έχει πάρει το όνομά της και γράφεται και ακούγεται Κερά. Το μοναστήρι ανήκει στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Απέχει 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και έχει υψόμετρο 560 μέτρα. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Μονή. Αναφέρεται σε έγγραφο του 1333 που σημαίνει πως δημιουργήθηκε παλιότερα. Ανήκε στη Μονή Αγκαράθου. Στην αυλή της Μονής υπάρχουν τάφοι επισκόπων. Επίσκοπος Σιτίας Ιωάννης Δεύτερος κατά την Τουρκοκρατία ή άλλος αδερφός της Μονής που έγινε επίσκοπος, όπως και αργότερα ο Ιεροσιτίας Γεράσιμος και ο Χερονήσου Μελέτιος. Στη διοίκηση, οργάνωση και ανάπτυξη της Μονής, σημαντικό ρόλο έπαιξε η οικογένεια Μαγκανάριδων. Ο Παύλος, Θεόδωρος και Μαρία Μαγκανάρη ανακαίνισαν τη Μονή. Μέλη από αυτή την οικογένεια μόνεζαν στο μοναστήρι. Είχαν μεγάλο ζήλο και ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ζήτησαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να γίνει σταυροπήγιο και δώρισαν πολλά κτήματα στη Μονή με το δικαίωμα να εκλέγονται οι ηγούμενοι από την οικογένειά τους. Η Μονή έγινε σταυροπηγιακή επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου III. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο ηγούμενος Μελέτιος Μαγκανάρης εκαλόπισε τη Μονή και κανόνισε να παίρνει την ηγουμενία ο πλησιέστερος από την οικογένεια Ιερομόναχος. Σπουδαία ήταν η σημασία της Μονής, όχι μόνο από θρησκευτική πλευρά, αλλά και εθνική. Επειδή ήταν ορεινή περιοχή, αποτελούσε ένα ορμητήριο των επαναστατών και πολλά υπέφερε κατά καιρούς. Το 1828 η Μονή είχε 4 θύματα. Το 1866 το μοναστήρι ήταν έδρα Επαναστατικής Επιτροπής των Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης και γι' αυτό 2 φορές πυρπολήθηκε από τους Τούρκους. Στον περίβολο του ναού ενταφιάστηκε και ο οπλαρχηγός Αντώνιος Ξανθουδίδης από το κοντινό χωριό Αυδού Πεδιάδος. Στη Μονή της Κεράς βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα Παναγία η Καρδιώτισσα. Αναφέρεται ότι είναι έργο του Αγίου Λαζάρου, μοναχού αγιογράφου που έζησε στα χρόνια του οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου. Αν είναι σωστή αυτή η παράδοση, η εικόνα της Καρδιώτισσας Παναγίας της Κεράς ζωγραφίστηκε τον 9ο αιώνα. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο θρύλος που διασώζεται μέχρι σήμερα. Ο Θεόφιλος, μανιώδης διώκτης των Αγίων εικόνων, διέταξε να μεταφερθεί η εικόνα στην Κωνσταντινούπολη. Απ' εκεί όμως θαυματουργικά έφυγε και ξαναγύρισε στη θέση της. Η εικόνα μεταφέρθηκε για δεύτερη φορά στην πόλη, αλλά για να αποτρέψουν τη φυγή της και πάλι, την έδεσαν με αλυσίδες σε μαρμάρινη στήλη. Όμως και πάλι έφυγε η εικόνα και επέστρεψε στη θέση της, στο μοναστήρι της, παίρνοντας μαζί και την αλυσίδα και την κολόνα, όπως βλέπουμε σήμερα στην εικόνα στο τέμπλο την αλυσίδα και στην αυλή της Μονής, περιφραγμένη με καγκελωτό, τη μαρμάρινη κολόνα. Ύστερα από το θαύμα αυτό, η εικόνα της Καρδιώτισσας απέκτησε μεγάλη φήμη και άπειρα ήταν τα θαύματα που ενεργούσε η χάρη της Παναγίας, όπως αναφέρει ο Φλωρεντίνος κληρικός Χριστόφορος Μπονοά Ντελ Μόντι, που επισκέφθηκε τη Μονή της Κεράς στις αρχές του 15ου αιώνα. Προερχόμενος από την Έμπαρο, διέσχισε το οροπέδιο του Λασιθιού και έφτασε στη Μονή Αγία Καρδιώτισσα Μαρία, που άπειρα θαύματα μοιράζει στους θνητούς. Οι θαυματουργές ιδιότητες της εικόνας της Καρδιώτισσας ήταν η αφορμή να την κλέψουν το 1498. Υπάρχει παράδοση στη Ρώμη πως ένας Έλληνας κρασέμπορος έκλεψε την εικόνα της Καρδιώτισσας από τη Μονή της Κεράς Πεδιάδος, όπου ετύγχανε κοινής προσκυνήσεως και έκανε πολλά θαύματα. Ταξιδεύοντας προς την Ιταλία για να πουλήσει το κρασί του, τον έπιασε τρικυμία και έκανε αβαρία, χύνοντας πολύ κρασί στη θάλασσα.
Τον έσωσε όμως η εικόνα της Παναγίας που είχε μαζί του και επικαλούνταν τη βοήθειά της κρυφά. Γιατί αν μάθαιναν οι ναύτες πως έκλεψε την εικόνα, θα τον έριχναν στη θάλασσα, αποδίδοντας την ιεροσιλία του την αιτία της τρικυμίας. Στη Ρώμη αρρώστησε και φώναξε το γνωστό του έμπορο, στον οποίο πουλούσε το κρασί, και εξομολογήθηκε πως έκλεψε τη θαυματουργή εικόνα, την οποία του έδωσε, για να την παραδώσει σε καμιά εκκλησία για προσκύνηση, και πέθανε. Η σύζυγος του Ιταλού εμπόρου έπεισε τον άντρα της να την κρατήσουν στο σπίτι τους. Αλλά η Παναγία παρουσιάστηκε επανειλημμένα σε αυτήν και στην κόρη της και τους έλεγε να την παραδώσουν αμέσως στην κοινή προσκύνηση και ότι πρέπει να τιμάται με το όνομα Παναγία της Διαρκούς Βοηθείας. Ύστερα από αυτό την παρέδωσαν στην εκκλησία του Αγίου Ματθαίου, όπου παρέμεινε 3 αιώνες. Κατά τη Γαλλική Επανάσταση χαλάστηκε η εκκλησία του Αγίου Ματθαίου. Ύστερα από χρόνια, στις 26 το Απρίλιο 1866, μεταφέρθηκε με μεγάλη πομπή και επισημότητα στο ναό του Αγίου Αλφόνσου στο Εσκουιλίνο. Ο Πάπας Πίος Ένατος ίδρυσε στη Ρώμη μοναχικό τάγμα με την ονομασία Επίκληση της Παναγίας της Διαρκούς Βοηθείας, που έχει εκδώσει και μικρό εγχειρίδιο για τη χρήση των μελών της αδελφότητος. Το Βατικανό την έστεψε με χρυσό διάδημα 23 Ιουλίου 1867. Τα πολλά θαύματα της εικόνας έγιναν αιτία η λατρεία της να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και να κτιστούν προς τιμήν της πολλές εκκλησίες, ευκτήριοι οίκοι και βωμοί, να γίνουν πολλές χιλιάδες αντίγραφα που στέλνονται από τη Ρώμη σε όλες τις χώρες του κόσμου αφού τις ευλογήσει ο Πάπας. Έχει δημιουργηθεί επίσης ολόκληρη βιομηχανία για τη χάραξη της αποτύπωσης της Παναγίας Καρδιώτισσας σε μετάλλια, που ένα μόνο κατάστημα της Γαλλίας έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια τέτοια μετάλλια. Τα τάγματα της Παναγίας της Διαρκούς Βοηθείας έχουν φτάσει τα 925 με 4 εκατομμύρια μοναχούς. Εκτός των άλλων, δημιούργησαν και επιχείρηση αντιγράφων της εικόνας και τα σκόρπισαν ακόμη και στην Νότια Ανατολή, στην Οκεανία, στις Φιλιππίνες, στην Κεϊλάνη και αλλού. Αντίγραφο της πρώτης εικόνας της Καρδιώτισσας, και μάλιστα πολύ πιστότερο από άλλα, βρίσκεται σήμερα και στο Μητροπολιτικό Ναό του Ρεθύμνου, γνωστή με το όνομα Παναγία του Πάθους ή Κυρία των Αγγέλων. Το θρύλο για την εναέρια μεταφορά της εικόνας της Καρδιώτισσας από την Κωνσταντινούπολη στη Μονή Κεράς αναφέρουν και ξένοι συγγραφείς. Ο Πάσλεϊ, που επισκέφτηκε την Κρήτη το 1834, αναφέρει στο περισπούδαστο έργο του «Ταξίδια στην Κρήτη» ότι στα βουνά του Λασιθιού βρίσκεται μια εικόνα που πιστεύουν πως ήλθε μονάχη της πετώντας από την Κωνσταντινούπολη. Αργότερα, το 1843, ο Γάλλος καθηγητής Ραουλίν ήρθε στην Κρήτη και αναφέρει και αυτός ότι στα λασιθιώτικα βουνά λατρεύουν πολύ μια εικόνα που πιστεύουν πως ήρθε μόνη της πετώντας από την Κωνσταντινούπολη. Η σημερινή εικόνα της Καρδιώτισσας είναι έργο μεταγενέστερο. Ο Λόγιος Αλσατιανός μοναχός της αδελφότητας του Σωτήρος της Ρώμης, Ιωσήφ Κάας, στον οποίο ανέθεσαν να μελετήσει το θέμα της προέλευσης και της μεταφοράς της εικόνας της Καρδιώτισσας της Ρώμης, βεβαιώνει ότι η σημερινή εικόνα της Καρδιώτισσας που βρίσκεται στη Μονή Κεράς ζωγραφίστηκε το 1735, αλλά δεν αναφέρει το όνομα του ζωγράφου. Και η νέα αυτή εικόνα θεωρείται από τους πιστούς θαυματουργοί. Τα τελευταία χρόνια, όταν δεν έβρεχε την άνοιξη και κινδύνευαν τα σπαρτά να καταστραφούν από την ξηρασία, γινόταν στο οροπέδιο Λασιθίου λιτανίες τριήμερες γύρω στο οροπέδιο για να παρακαλέσουν το Θεό να βρέξει για να σωθούν τα σπαρτά. Συγκεντρώνονταν οι εικόνες από όλες τις εκκλησίες του οροπεδίου, αλλά δεν ξεκινούσαν αν δεν ερχόταν και η εικόνα της Καρδιώτισσας, η οποία πάντα ακολουθούσε τελευταία. Και αν αυτοί που την έφεραν ήθελαν να προπορευτούν, η Παναγία τους ακινητοποιούσε. Βαθιά θλίψη δοκίμασε ο λαός μας από την κλοπή της μεγάλης αξίας εικόνας της Παναγίας από το μοναστήρι της Κεράς Παιδιάδος το Μάιο του 1982.
Η είδηση της κλοπής έγινε αμέσως παντού γνωστή, όταν ο ηγούμενος του μοναστηριού, πηγαίνοντας για την πρωινή ακολουθία στο ναό, αντιλήφθηκε πως η μεγάλη και θαυματουργή εικόνα έλειπε από τη θέση της με όλα τα αφιερώματα. Το μικρό βορεινό παράθυρο του ιερού ήταν βγαλμένο και ακουμπισμένο στην άκρη. Το τζάμι του ήταν κομμένο στρογγυλά με διαμάντι. Επρόκειτο για ληστεία. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η αρχιεπισκοπή, οι αρμόδιες αρχές και άρχισε ένα άγριο και συστηματικό κυνηγητό για την ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών. Οι πρώτες μέρες μέσα στη σιωπή κρατούσαν σε μεγάλη αγωνία και φοβερή κατάθλιψη τον κόσμο παντού, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή. Είναι τιμή και αξίζει κάθε έπαινο στη διοίκηση της χωροφυλακής Ηρακλείου, στην ασφάλεια και σε όλα τα αστυνομικά όργανα για την τόσο κεραυνοβόλο και συνδυασμένη ενέργεια που πολύ σύντομα βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών και σε λίγες μέρες η σπήρα των ιεροσύλων διαρρηκτών παραδόθηκε στη δικαιοσύνη. Τούτη η ιστορία ζωντάνεψε την παλιά ιστορία για την αλυσοδεμένη Παναγία που έσπαγε τα δεσμά της και ξαναγύριζε στη θέση της. Τούτη τη φορά ήταν κρυμμένη στο δάσος μέσα σε ένα πρίνο. Οι βέβυλοι απαγωγής ήθελαν να τη φυγαδεύσουν την άλλη μέρα από τα Χανιά για το εξωτερικό. Πιάστηκαν οι ιερόσυλοι και αναγκάστηκαν να αποκαλύψουν τον κρυψώνα. Παραμερίστηκαν τα κλαδιά και φάνηκε η Παναγία που έμοιαζε υπερκόσμια βασίλισσα καθισμένη σε ουράνιο θρόνο. Γι' αυτό είχε πληγωθεί τόσο βαριά το θρησκευτικό συνέστημα του λαού μας. Δεν είναι η κλοπή των αφιερωμάτων το μεγάλο κακό, αλλά η προσβολή των ιερών και των οσίων της Αγίας μας θρησκείας. Η Αγία εικόνα μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο, όπου διανυκτέρευσε και παρέλασαν και προσκύνησαν πλήθη πιστών. Ύστερα από ένα συγκινητικό εσπερινό παράκληση ολονύκτια και λειτουργία. Τα ξημερώματα, πολυάνθρωπη συνοδεία μετά μικρή δέηση ξεκίνησε πεζοπορία. Η πομπή πέρασε από όλα τα χωριά της διαδρομής και έφτασε το βράδυ στο μοναστήρι. Εκεί, με την παρουσία των αρχών και των προσκυνητών, η αστυνομία παρέδωσε την ιερή εικόνα στο σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Τιμόθεο, ο οποίος και ευχαρίστησε τη διοίκηση και τα όργανά της για τη μεγάλη επιτυχία τους, καθώς και τις άλλες αρχές και τους διοργανωτές της τελετής, τον Σύλλογο Λασιθιωτών Ηρακλείου, τον Ιερό Κλήρο και τους ευσεβείς προσκυνητές. Ακολούθησε ευχαριστήρια δοξολογία και πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο θρύλος για άλλη μια φορά επαληθεύτηκε και έγινε ιστορία και θαύμα. Η Παναγία βρίσκεται και πάλι στο μοναστήρι της. Ο λαός μας, πατροπαράδοτα ευσεβής, θα συνεχίσει να αγαπά και να ευλαβείται την Αγία εικόνα της και οι πολυάριθμοι ξένοι και δικοί μας προσκυνητές θα έχουν την ευκαιρία και την ευτυχία να τη θαυμάζουν, να την ασπάζονται, να την παρακαλούν, να την ευχαριστούν και να ζητούν τη χάρη και την ευλογία της. Δέος ιερό και κατάνοιξη προκαλεί στον προσκυνητή έστω και μια πρόχειρη ματιά μέσα στο ναό. Αρχαϊκή απλότητα με όλα τα χαρακτηριστικά των παλαιών μοναστηριών. Παλαιό μαυρισμένο τέμπλο που κρατά σφιχτά στη θέση της Παναγίας την ατίμητη θαυματουργή εικόνα, την καρδιώτησα κερά με τα πολλά θαύματα και την απέραντη ευλάβεια και αγάπη του λαού μας. Ο ναός είναι κατάγραφος. Σκηνές από τη ζωή του Κυρίου, τα θαύματα, το πάθος, την Ανάσταση. Αρκετές παραστάσεις διατηρούνται καθαρές και ζωηρές. Πολύ χαρακτηριστική η παράσταση του Νυπτήρα, ο Ευαγγελισμός, η Βαϊοφόρος, η Ανάσταση. Στο ναό υπάρχουν και παλιές φορητές εικόνες στους τοίχους και στα προσκυνητάρια. Ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Πρόδρομος, ο Άγιος Αντώνιος, η Παναγία, ο Άγιος Σάββας και άλλοι.